Το πρώτο σημείο που θέλω να αναφερθώ είναι ότι μέσα στο 2022 είχαμε την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ. Ενός ιδιαίτερα αυξημένου ποσού. Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει προϋπολογισμό, μάλλον έχει, είναι σε επίπεδο προϋπολογισμού, αλλά όχι όπως εννοούμε στα έργα, είναι το σύνολο των πόρων αυτών, πάνω από 639 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένο κατά 182 εκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την περιφέρειά μας. Δείχνει τον ρόλο που καλείται να παίξει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δείχνει ότι αυτό το ρόλο, τον σημαντικό ρόλο, πλέον τον αποδέχονται όλοι και η κυβέρνηση, γιατί η απόφαση της κυβέρνησης είναι να είναι αυξημένο το ΕΣΠΑ. Ήταν αίτημα της Ένωσης Περιφερειών να είναι αυξημένο το ΕΣΠΑ των περιφερειών, έτσι ώστε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και η απόφαση που πάρθηκε αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, με το ιδιαίτερα αυξημένο ποσό αυτό, μας ικανοποιεί και είναι μια μεγάλη και σημαντική, η πρώτη μεγάλη και σημαντική απόφαση που αφορά βέβαια θέματα που θα συζητούμε του χρόνου τέτοια εποχή. Η απορρόφηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ, θέλω να σας πω ότι μέσα στο 2022 ή μέχρι το 2022, γιατί συνολικά θα το δούμε, απορροφήσαμε από τα 457 εκατομμύρια περίπου τα 380. Κάτι λιγότερο από τα 380, δηλαδή 380 εκατομμύρια, όχι όμως προϋπολογισμός έργων, απόλυτα ποσά πληρωμών, τελικών πληρωμών, εννοώ, αυτό είναι η απορρόφηση, οι τελικές πληρωμές είναι, επενδύθηκαν σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί και δράσεις. Έργα και δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αυτά τα χρόνια, μέχρι και τέλος του 2022, έχουν επενδυθεί αυτά τα 380 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Έπεσαν λοιπόν τόσα χρήματα στην περιοχή μας. Ολοκληρώθηκε η μη επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Και θέλω εδώ να αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά, γιατί και πολλά θέματα και πολλά σχόλια ακούσαμε όταν προτείναμε μόνοι εμείς διαφορετικό πρόγραμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες. Ένα πρόγραμμα ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να λάβουν στήριξη, να λάβουν ενίσχυση από την περιφέρειά μας. Υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις και μέσα στο Συμβούλιο, αλλά και έξω από φορείς της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω, μένω στο θετικό, ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος που η περιφέρειά μας πρότεινε ένα διαφορετικό πρόγραμμα και το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών ωφελήθηκαν, προφανώς με ένα μικρότερο ποσό, δεν θα μπορούσε να ωφεληθούν όλοι και με μεγαλύτερο ποσό και με μεγάλα ποσά. Περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε 22.624 επιχειρήσεις. 22.624 επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φυσικά, σημαντικές πληρωμές είχαμε και για τους άλλους τομείς στην επιχειρηματικότητα, για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά και για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στηρίξαμε επίσης τα νοσοκομεία και με προσωπικό και τα κέντρα υγείας και με προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, γιατί αυτό έπρεπε να συμβεί, πέρα από τον εξοπλισμό, με σημαντικούς πόρους και για την πανδημία. Ενώ είχαμε, μένω στα πιο σημαντικά, είναι πάρα πολλά, θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για να μείνουν όμως αυτά, ενώ είχαμε και πάνω από 14 εκατομμύρια πληρωμές από το πρόγραμμα, από τα 33 συνολικά που δώσαμε, για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. 14 εκατομμύρια λοιπόν μέσα στο 2022 πληρώθηκαν στο πρόγραμμα που η Περιφέρεια συνέβαλε με τους πόρους από το ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Μέσα στο 2022, τα έργα, που οι έργα και δράσεις πάντα αναφέρομαι, μπορεί να αναφερθώ κάποια φορά σε έργα ή σε δράσεις, αλλά εννοώ το συνολικό αριθμό είναι και έργα και δράσεις. Ο συνολικός λοιπόν αριθμός των έργων και δράσεις που είχαμε και αυτά που περάσαμε μέσω των τροποποιήσεων, των 8 τροποποιήσεων που κάναμε στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης, αφορούν 824 έργα και δράσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Προφανώς δεν θα αναφερθώ σε όλα, όμως θα αναφερθώ σε πιο σημαντικά. Πρώτον, οι τεχνικές μας υπηρεσίες
ολοκλήρωσαν μια σειρά από έργα για όλες τις βασικές μας συντηρήσεις. Και βασικές συντηρήσεις που έχει υποχρέωση η περιφέρεια, που είναι στην ευθύνη της περιφέρειας, αφορούν δρόμους, αφορούν κτίρια, αφορούν έργα ηλεκτροφωτισμού, αφορούν στη θέα προστατευτικά, κοπή χόρτων, ενδεχομένως στα πλαϊνά των δρόμων, αλλά και καθαρισμός ρεμάτων. Όλα λοιπόν αυτά που είναι οι βασικές μας υποχρεώσεις, οι βασικές μας συντηρήσεις,